λειτουργούν ως τρομοκράτες στην ευρύτερη περιοχή. Σκληρή απάντηση έδωσε ο Υφυπουργός Άμυνας Νίκος Καρδαλιάς από τις Ινούσες για τις τουρκικές προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο. Θα πρέπει να ξέρουν δύο πράγματα ξεκάθαρα. Στην Ελλάδα εργαζόμαστε για την ειρήνη, για την φιλία των λαών. Πισί, στο δίκαιο, αλλά πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο, προετοιμαζόμαστε μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις, όποτε και αν χρειαστεί, να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Υφυπουργός Άμυνας οφείλεται στην παρενόχληση μέσω ασυρμάτου που επιχείρησαν οι Τούρκοι στο ελικόπτερο που τον μετέφερε. Όση ώρα βρισκόταν στις Ινούσες, Λέσβο και Παναγιά, τουρκικά μαχητικά πετούσαν μόλις 350 μέτρα πάνω από το κεφάλι τους. Συνολικά η τουρκική αεροπορία παραβίασε 51 φορές τον εθνικό ενέριο χώρο με 23 πολεμικά αεροσκάφη, ενώ σε 4 περιπτώσεις προκλήθηκαν 4 σκληρές αερομαχίες μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών που έσπευσαν να τα αναχαιτήσουν. Η Τουρκία μετά από ένα σύντομο διάστημα διπλωματικής ηρεμίας επανέρχεται με τη γνωστή τακτική των προκλήσεων. Μετά τον Χουλουσία Κάρτη, σκυτάλη πήρε ο Μευλούτσα Βούσογλου που επανέφερε τις τουρκικές απαιτήσεις, συνδέοντάς τις με τη συνθήκη της Λοζάνης. Επήλθε η ειρήνη, αλλά επειδή υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να επιληθούν ακόμη, προκαλούνται εντάσεις κατά καιρούς. Απαντήσαμε στις κινήσεις τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ένταση συνεχίζεται. Έχουμε διαφωνίες στο Αιγαίο. Τα προβλήματα δεν λύνονται σε μία συνάντηση.